Πάω, τι ωραία που είμαστε εδώ, αρεσί. Εδώ θα έρχομαι να κάνουμε τα gameplay. Πάμε. Για πάμε για να δω. Λοιπόν, αυτό το είχαμε δει σε ένα State of Play τελευταίο, που μας φάνηκε λίγο περίεργο. Το, γενικά, το λιδωρούσαμε. Enhancing, το λιδωρούσαμε, αλλά γιατί τόσο ψηλές κριτικές. Θα παίξω. Περίμενε. Τι λέει, κάτσε, τι είναι αυτό, ρε. Καταρχήν έχει και VR mode. Περίμενε, τι είναι αυτό. Κάνουν πίστες οι χρήστες. Καταρχήν είναι πάρα πολύ μικρό σε μέγεθος, έτσι. Ναι, τίποτα. 50 γίγκα ήταν. Ναι. Λοιπόν, 50 γίγκα. Τι είπες? 50 MB, μήπως. Θέλω να με πεθάνει, πραγματικά. Ναι. Τέλει. Οκ, δεν έχει τίποτα. Tutorial. Ωραία. Εσύ. Έχει το focus camera να δείξω λίγο το νερό μου. Ναι, έχει. Τι γελάτε, κύριε. Άκουα. Καρπάτικα. Από τα Καρπάθια, ωραία. Μας κυνηγάει ο Καρπάς, ρε, σύγχρονο box κόλλιξ. Οπότε θα πάει καλά σήμερα. Έχει ένα σκυλί. Σκυλί! Ξύπνησα, λέει, μια μέρα για να ανακαλύψω ότι ήμουν σκυλί. Σκυλί! Έχει ένα σκυλί! Όπα, μας άλλαξε η κάμερα. Άκουσα, λέει, μια φωνή μέσα στο κεφάλι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, περιμένουμε, λέει. Υπάρχει δουλειά να γίνει. Πρέπει να οδηγήσει τον κόσμο. Σοφός. Γεια σου, κόσμε. Και αυτοί ακολουθούν εσένα που πας. Ο κόσμος πάει, θα πέσει στο κενό. Ξανά, λέει, άκουσε μια φωνή. Δεν θα σηκώσει τη φωνή σου. Πώς αλλιώς θα τους οδηγήσεις. Πάνω βλέπεις που έχει ένα βελάκι που λέει turn. Στρίψτε, ρε! Τι από εδώ, ας πάνε εδώ. Ωραία. Εντάξει, δεν νομίζω να κάνει κάτι άλλο. Εντάξει, νομίζω καταλαβαίνουμε λίγο τη λογική του παιχνιδιού, έτσι. Ναι, σου δίνει λίγο στην αρχή να δεις τι θα κάνει. Α, φεύγουν. Το τελειώσαμε. Μπράβο. Golden Retriever. Λέω κι εγώ αυτό είναι όλο και όλο. Εδώ τι είσαι τώρα. Τώρα θα είναι πιο δύσκολο, φαντάζομαι. Φυσιολογικά. Μια φανταχτερή φιγούρα αιωρείται στον αέρα. Αυτό είναι ο Goldy. Goldy είναι αυτό που όλο ο κόσμο επιθυμεί. Λέει, οδήγησε τον Goldy στο φω και θα επιβραβευτεί. Στρίψε τον κόσμο, στρίψε. Πού τον πάω. Πού τον πήγε στα χαντάκια, κοίτα. Με αυτό σίγουρα θα κερδίσει το έπαθλο τη συμφορά. Ο κόσμο βγαίνει συνέχεια. Ασκαρφαλό, ρε. Φύγε από εδώ, ρε. Σκυλί. Ξανά, στρίψε του. Εδώ. Τον Goldy δεν τον πάρει. Καλά το βάλεις. Τώρα πάνε εκεί πάνω. Πάνε. Θα πάνε από εκεί. Ωραία, μια χαρά. Α, εντάξει, πάρε τον Goldy. Και θα σε επιβραβεύσει, λέει. Αλληλούια. Τι θα μου δώσει. Δεύτερο τρόπο. Αυτό δεν φαίνεται εύκολο. Βλέπεις ότι έχει δύο τέτοιες εδώ. Για να δούμε εδώ οδηγία. Στρίψου. Δεν πάει καλά αυτό, ε! Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης! Α, πέφτουν, λέει, από ένα ασφαλές ύψος. Περίμενε. Στρίψε από εδώ. Ναι, ρε, φίλε. Τώρα από εδώ μου πες. Όπα, όχι από εκεί, όχι από εκεί! Τι κάνεις! Πάνω που πήγα να πω... Ρε, Γιώργο, είσαι πάρα πολύ έξω. Παιδιά, το πήρατε πολύ. Όπα, στρίψε από εδώ, από εδώ! Στρίψε, εκεί. Έχει ένα βαθύτερο νόημα όλο αυτό, έτσι. Ή μόνο εγώ το βλέπω. Ή απλά. Όχι, έχει ένα βαθύτατο νόημα. Είδες, εσύ για μελιδωρούς μου έλεγες ρηχό. Αυτό ήταν. Εύκολο, ρε. Λέει, μην ανησυχείς αν χάσεις τον Goldy. Απλά λέει, πάτα retry, επανάληψη από το μενού του pause. Το μενού παύσης. Ο ένας ο Goldy, ο δεύτερος ο Goldy. Μόνο δύο. Δύο είχαμε εδώ. Πω. Ξέρεις τι μου θυμίζει λίγο αυτό που βγαίνει έτσι, ε. Το Μίλκο, μπουγάτσα με Μίλκο. Πάρα πολύ καλά. Ωραία, για πάμε να δούμε εδώ. Αχ, γέλασα προχθές στο recap. Σου είπα κάποια στιγμή θα μαζέψουμε τα σχόλια να τα σχολιάσουμε μαζί, ε. Cancel. Κατάλαβα, μόνος μου το κάνω. Εσύ, τώρα είδες, τώρα κοροϊδεύεις εσύ, αλλά το παιχνίδι έχει βαθύτερο νόημα. Θα ψάξω λίγο να δω τι. Α, λοιπόν, το σκλί, δεν είναι απλό σκλί, είναι Simba Inu. Α, μα είναι το Simba του Inu. Είναι Simba Inu. Είναι το Simba του Inu. Και... Έχεις μετά παρακάτω εντολές να κάνεις και άλλες, να δώσεις και άλλες εντολές. Φαίνεται να τα έχει χαμένα. Να κάνουν jump, να πηδήξουν, να στρίψουν, να σπρώξουν, να αιωρηθούν, να πυροβολήσουν, shoot. Και να σκαρφαλώσουν για τη σωτηρία τους. Αυτή τη στιγμή οδηγεί στις μάζες... Το κάνεις σερβίριο? Όχι. Τι οδηγώ τις μάζες, ναι, το ακούω. Στη σωτηρία τους. Μπράβο. Και ξέρεις πόσες πίστες έχει? Πόσες? 90 και. Δεν τις βγάλουμε όλες σήμερα. Όχι.
Και έχει και άγρια θηρία. Άγρια boss fights. Είπαμε, μπήκε πρώτη μέρα στα PlayStation Plus Extra και Premium. Έξυπνη κίνηση. Το παιχνίδι σας είπα τι είναι, για PlayStation 4, 5 και PC. Αποκλειστικό κιόλας. Console exclusive παίζουμε. Λοιπόν, μια που είμαστε τώρα εδώ μεταξύ μας, δεν θα πούμε όμως τι, αλλά θα πούμε ότι ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ δυνατό αφιέρωμα. Που μάλλον ελπίζουμε να καταφέρουμε να το κάνουμε. Όχι μάλλον, θα το καταφέρουμε. Ναι, δηλαδή πραγματικά όσοι έχετε μαγευτεί από το παιχνίδι τώρα και έχετε μείνει ακόμη παρακολουθείτε, έτσι βάζουμε παρένθεση. Να το, το μίλκο. Το δουλεύουμε ένα μήνα. Ναι, το δουλεύουμε πολύ καιρό η αλήθεια είναι. Και πραγματικά όταν θα ανέβει και τότε θα σας πούμε ότι πραγματικά θέλουμε τη στήριξή σας αυτό, αν σας αρέσει. Αν και πιστεύω θα σας αρέσει. Αλλά όταν έρθει η ώρα του. Φαντάζομαι μέσα προς τα τέλη Μαΐου θα έχουμε το πρώτο part. Α, έχει νέες εντολές, περίμενε. Πάτα λέει τετράγωνο για να αποκτήσεις... Α, jump, είδες, βάζεις ένα πηδάν κιόλας. Α, είναι δύο. Πόσα Gollum Golden έχει η Gold εδώ. Ένα. Ένα, το κομμάτι. Εντάξει. Πόσες πίστες έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Γιατί δεν το πιάνε αυτό. Ένα, α, ναι. Εδώ λέει και εντόπισα ένα μεγαλύτερο, πώς, εστία φωτός, μια μεγαλύτερη εστία φωτός. Από εδώ και πέρα λέει οδήγησέ τους μέσα στο φως και σε εμάς. Ωχ, τι έγινε εδώ. Diving. Όχι εκεί diving. Όχι. Diving πάνω, diving. Πόσο gold έχει εδώ, μήπως έχει τέσσερις. Δύο έχει. Το πρέπει να πηδήξουν όλοι. Ακή, ναι. Πρέπει και από τις τέσσερις μεριές να καταλήξουν εκεί και να βγει το μίλκο. Να το. Γκολ. Time pass. Ο χρόνος πέρασε, ποιος ξέρει λέει πόσο. Long. Ξύπνησα σε ένα άγνωστο μέρος. Α, τι γίνεται εδώ. Πού, όρμα. Άκουσα τη φωνή μέσα στο κεφάλι μου, λέει. Τα κατάφερες τελικά, τερματίσαμε. Λέμε πως είναι πρεζόνι αυτό. Σταμάτε. Τους αναγνωρίζεις. Κανέναν. Αυτός είναι που σώσαμε. Κάτσε ρε εσύ, μπορεί να κάτι βαθύτερο νόημα. Περίμενε λίγο να δω τη φάτσα του. Όχι. Τόσο ρηχός. Είναι όλος ο κόσμος που οδήγησε στο φως. Όλοι οι άλλοι που αυτοκτόνησαν πού είναι. Δεν είπα μέσα για αυτή. Αυτοί θυσιάστηκαν για το καλό των άλλων. Εδώ είναι που τους πάει το φως, λέει. Πού τους πάει το φως. Πάτα για να δω. Εδώ, στην έρημο. Ωραία. Έχω μια σκέψη. Είχα μια ιδέα. Σα σκυλί ή σαν άνθρωπος. Ή τη φωνή που τον ακούει. Τη φωνή, δεν ξέρω. Τι είναι αυτό το μέρος. Η φωνή για κάποιος τον άκουσε, για κάποιο λόγο. Εδώ είναι, λέει, τα δοκιμαστικά εδάφη. Κάτσε ρε φίλε, πού τους πήγαμε. Δηλαδή τους πήγαινε χωρίς να ξέρει πού. Καλά πήγε. Καλά, αυτό. Ωραία, καλή φάση. Είναι, λέει, άμα. Είναι, λέει, καιρός για να ξεκινήσουν οι δοκιμασίες. Θυμίζει το άλλο ρε εσύ, το. Πώς λεγόταν. Την κορεάτικη σειρά. Squid Game. Και τώρα θα τους σκοτώνω. Ανατροπή. Και ανοίγει τρύπα και πέφτουν όλοι τώρα. Ο άνθρωπος, λέει, τους λείπει ότι. Η καθοδήγηση μπορεί να προσφέρει, μάλιστα. Θα τους φέρεις εδώ, λέει, σε εμάς. Εμείς γιατί υπακούμε έτσι, δηλαδή, ότι μας λέει πάντως εκεί. Γιατί είμαστε σκυλοί τώρα, ρε. Έχω, λέει, περισσότερες ερωτήσεις. Το ότι πήγε, ξέρω εγώ, 100 ανθρώπους κατά εκεί, δεν μας νοιάζει. Όχι. Ποιος εσύ, λέει. Α, το ρώτησε όμως, το ρώτησε. Αφού πήγε, έκαψε τόσο κουσμάκι. Τι είναι αυτό. Έλατε. Φυσικά, λέει, πού είναι η τρόπη μας. Να μας φανταστείς, λέει, σαν ένα μπλε πυρήνα. Blue core. Μεγάλη φαντασία έχει. Είμαστε οι πρώτοι που σε προσέχουμε, σε έχουμε την επίβλεψή μας. Και ακολούθησε τις οδηγίες μας, άκουσε τις οδηγίες μας καλά. Τώρα έλα, λέει. Ας μη σπαταλάμε άλλο χρόνο. Τώρα το θυμήθηκε. Πάρε το πρώτο βήμα. Πάρ' το. Απέδειξε ότι αξίζεις, Γιώργο. Ένα άγαλμα εμφανίστηκε μπροστά μου. Σου λέει δοκιμασίες που έγιναν 0 στα 8. Τέλεια. Goldie 0 στα 19. Άρα μάλλον τώρα μπαίνουμε. Ναι, ναι. Τώρα μπαίνουμε. New power. Τώρα λέει θα λάβεις την πρώτη σου καινούργια δύναμη. Η οποία είναι
ψηλό άλμα. Α, το θεωρήσαμε το άλμα, τώρα έχουμε το ψηλό άλμα. Πηδάς χαμηλά, πηδάς ψηλά. Μάλιστα. Άντε φέρτε μου. Τώρα είδες, γιατί με το μικρό άλμα δεν φτάνανε εδώ πέρα. Πρέπει να ξαναπάς πίσω και τους βάζεις να ψηλοπηδήξουν. Ζάλτο. Ευθεία ρε θέλουμε να πας. Εντάξει, πηγαίνουν έτσι. Πρώτα θα σας τιμωρήσω, λέει. Πρώτα θα φάτε τα μούτρα σας και μετά θα προχωρήσετε. Μα έτσι δεν πρέπει. Γαϊδούρια. Ρούφα το. Πού ήταν ο δεύτερος στον κόλπο. Πρέπει κάποιον να στείλει εκεί πάνω. Πώς θα το στείλω εκεί πάνω είναι το ερώτημά μου. Τι έγινε εδώ τώρα, κάτι έγινε. Κάτι ξεκλείδωσε. Να, είδες εκεί που κοπανούσαν. Και πήρες και τον άλλον Γκόλντι. Τώρα πήρε για τον άλλον, τον Γκόμπλιν. Τώρα βγάλω το αυτό. Ναι, τώρα όντως δεν το θέλουμε αυτό. Βάλε μικρό άλμα. Μικρό αλματάκι εδώ τώρα θέλουμε. Και σε πένα. Πάνε βάλε. Θα παίζει ο Γκόλντι από εκεί. Δεν θα παίζει. Α, θα παίζει. Ωραία, φίλε. Στο παρατσάκ. Μια χαρά. Να βρίσουμε εδώ το παιχνίδι. Είναι 7, εντάξει, νομίζω το είδαμε, καταλάβαμε. Το είδαμε. Για πάνε λίγο να δούμε εκεί στα βραβεία των. Α, βλέπεις, έχει πολύ πράγμα. Σου λένε 90 και πίστες. Α, και εδώ πρέπει να ελευθερώσω 10 για να το ανοίξω αυτό. Τι έτσι, σας αφήσει να περάσεις. Ωραία. Λοιπόν, τα πρώτα δυο που έκανε τα βαρέθηκα. Τα βαρέθηκες. Μου φάνηκε στην αρχή βαρετό. Εντάξει. Όσο έπαιζες, ναι. Άρχισε λίγο έμπαινα στη λογική του παιχνιδιού. Λοιπόν, το παιχνίδι... ωραία μουσική. Γραφικά. Εντάξει, δεν καλά. Απλά. Άμεσα. Άμεσα. Αν το παιχνίδι ήταν δωρεάν συνδρομή, δεν ξέρω πώς θα το παίζαμε. Τώρα αλλά... που είναι δωρεάν. Ναι, είναι μέσα στο πλαίσιο συνδρομής. Εφόσον είσαι συνδρομητές, είναι ένα παιχνίδι πραγματικά που σε βάζει να σκεφτείς. Δεν είναι για όλους. Γιατί? Είναι για premium και extra. Ναι, extra και premium. Είναι σε αυτή την κατηγορία που μπαίνουν παιχνίδια μηνιαίως. Εντάξει, έχουν μπει παιχνιδάρες. Δεν θα πούμε πια. Δείτε το recap το 125 στο Game Recap, τα είπαμε όλα. Εντάξει, νομίζω να ενθουσιάσει πάρα πολύ κόσμο αυτός ο μήνας. Watch Dogs Legion. Πολύ είχε πολύ, πολύ πράγμα. Όλα τα Tomb Raider είχε κατεβάσει για να παίξει. Και. Κοίταξε, αφού μπήκα λίγο στη λογική του παιχνιδιού, το πώς σκέφτεται, το πώς επιβραβεύει, το πώς σου δίνει κίνητρο το να προχωρήσεις. Δεν είναι άσχημο. Δεν είναι άσχημο. Σου φάση, θα πάω το κατεβάω στο σπίτι για να παίξω χαλαρά. Αν ήταν τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Αν είχε μια φορητή κονσόλα η Sony και το έπαιζε π.χ. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι μπορείς να το παίξεις και μέσω. Να το στριμάρεις από την κονσόλα στο κινητό σου. Δεν είναι άσχημο καθόλου, ε. Δεν είναι άσχημο. Okay, τώρα αυτά τα 9,5 εννιάρια και αυτά, εγώ δεν θα έβαζα. Δεν ξέρω καλά, εσύ είχε και για πεθερά, το έχουμε πει. Σταμάτα. Δεν ξέρω τι θα έπρεπε να κάνει για να το βάζα π.χ. 9. Αλλά έναν αξιόλογο, τίμιο βαθμό. Γιατί σου λέω μπήκα στον τρόπο που κατάλαβα. Πόσο το βάζεις, πόσο το βάζεις. Τώρα με αυτό που είδαμε. Με αυτό που είδαμε. Ναι, πόσο. 7. Αν είχαμε και εμείς από το βάζει και 7,5. Άντε, εσύ πόσο το βάζεις. Εγώ δεν ξέρω, εσύ είσαι ειδικός. Εδώ όλοι είμαστε. Όποιος έχει παίζει παιχνίδια μπορεί να έχει άποψη και να βάζει βαθμολογία. Εγώ δεν. Εσύ είσαι ειδικός. Okay. 7. Δεν είναι άσχημο. Κοίταξε. Είπαμε, το 5 είναι το μέτριο, το 6 είναι το καλό. Το 7 πάμε ήδη στο άνω του καλού. Λοιπόν, χαιρετούμε. Είδα. Τι? Χαιρετούμε. Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά.